Καλωσορίζουμε σήμερα στα στούντιο του Ήλιου Δακάπου στον Δήμαρχο Πύργος, τον κύριο Τάκη Αντωνακόπουλο. Κύριε Αντωνακόπουλο, καλά ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Είσαστε από τους αυτοδιοικητικούς αυτή την εποχή, γιατί παλαιότερα είσαστε και στα έδρανα της Βουλής, που έχετε ξεκινήσατε δυναμικά την πορεία σας το 19, δώσατε το στίγμα, ένα στίγμα επαναστάτη. Να σας θυμίσω ότι είσαστε από τους ανθρώπους που σήκωσαν κατά πολύ το μεγάλο θέμα του νομού μας, που ήταν ο αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου. Είχατε προτάσεις συγκεκριμένες, είχε δημιουργηθεί ένα μέτωπο διεκδικήσεων. Φτάσαμε μετά από 3 χρόνια ο αυτοκινητόδρομος να έχει ξεκινήσει. Αυτό που λέγατε τότε όμως δεν είναι το ίδιο με αυτό που γίνεται τώρα, και ενώ τα διόδια. Είσαστε από τους υπέρμαχους να μην τοποθετηθούν διόδια στο νομό Ηλίας, κάτι που τελικά θα γίνει ένα σε εσάς στα Χανάκια και ένα στην Ήρωα της Πάτρας. Δυστυχώς, να θυμίσω ότι με πρωτοβουλία του Δήμου Πύργου οργανώθηκε μεγάλη συγκέντρωση του Βουπράσιο στα όρια Ηλίας και Αχαΐας. Τότε είχαν έρθει στη συγκέντρωση όλοι οι δήμαρχοι από την Καλαμάτα, Κυπαρισία, Ζαχάρο, Κρέστενα, μέχρι την Πάτρα, ο Δήμαρχος Πάτρας. Είχαμε τη Δυτική Αχαΐα, όλη η αυτοδιοίκηση από την Καλαμάτα μέχρι την Πάτρα. Εκεί το κατορθώσαμε αυτό το προσκλητήριο. Ήταν αντιπροσωπεία αυτοδιοίκηση από τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά, καθώς και από την περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν αντιπροσωπεία. Ήταν συγκινητική η ομιλία του σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας κυρίου Γερμανού. Με ένα διαπρίσιο λόγο εξέφρασε την αγανάκτηση για όλα αυτά τα θύματα, τα άδικα, τους άδικους χαμούς ανθρώπων στο βωμό της ασφάλτου τόσα χρόνια. Θέλαμε και εμείς και θέλουμε έναν δρόμο ισότιμο του υπόλοιπου εθνικού δικτύου. Να θυμίσω ότι είναι το τελευταίο τμήμα στο εθνικό δίκτυο της χώρας που εκτελείται. Κάτι λέει αυτό. Τελευταίοι. Πάλι τελευταίοι. Και βεβαίως τα διόδια είναι άδικα, διότι η κίνηση εδώ, από τη στιγμή που ο δρόμος είναι τυφλός μέχρι τον Πύργο, είναι Πάτρα Πύργος, αφορά η κίνηση μια εσωτερική ροή της Ηλίας προς την Πάτρα και την Αθήνα. Δεν είναι διερχόμενος κόσμος, άρα δηλαδή η Ηλία φορολογείται επιπλέον. Είναι απλά τα πράγματα. Εάν ολοκλήρωναν τον άξονα μέχρι την Καλαμάτα, είχε μια λογική να βάλουν διόδια, διότι θα ήταν διερχόμενος. Εδώ είναι τοπικό το θέμα, άρα θα έπρεπε, και επαναλαμβάνω, να μην υπάρχουν διόδια εντός της Ηλίας. Θα μου πείτε, είναι για τη Ζάκυνθο. Θα μπορούσαν λοιπόν να τελειώνουν τα διόδια κάπου παραπάνω, αλλά όχι μέσα στην Ηλία διόδια. Ο δρόμος φτιάχνεται όμως, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ναι. Προχωράει το έργο. Προχωράει. Είμαστε τόσο επιφυλακτικοί με τόσα που έχουμε δει, γιατί αυτό το έργο έχει ξεκινήσει άλλες 2 φορές. Και ακόμα είμαστε στην υπόβαση. Δεν έχουμε διάσφαντο. Όχι. Γι' αυτό λέω. Είμαστε ακόμα... Πάντα είμαστε επιφυλακτικοί. Να το δούμε. Το δεύτερο θέμα που σηκώσατε αμέσως μετά ήταν η υγεία. Και να κάνω μια παρένθεση. Τη Δευτέρα που μιλήσαμε για τη συνέντευξη, ήσασταν. Ετοιμαζόσαστε για εφημερία στο νοσοκομείο του Πύργου. Η υγεία στην Ηλία νοσεί. Το γνωρίζετε από μέσα, είστε γιατρός. Είστε κάθε μέρα σε αυτό το τόσα χρόνια. Πολλά τα προβλήματα πλέον. Το λειτουργείο το νοσοκομείο της Αμαλιάδας λειτουργεί, δεν λειτουργεί, είναι μια άλλη κουβέντα. Το νοσοκομείο του Πύργου προχθές είχαμε τον γιατρό, τον παθολόγο, ο οποίος κατέρευσε, δεν αντέχει. Η Αχαΐα πλέον, οι νοσοκομειακοί γιατροί της Αχαΐας δεν θέλουν να έρχονται στην Ηλία. Τελικά τι θέλουν, να τα κλείσουν τα νοσοκομεία μας? Κοιτάξτε, αρχικά να σου πω ότι ξέρω από μέσα τα πράγματα. Είμαι γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καρδιολόγος, έτσι. Και παρότι δεν είμαι υποχρεωμένος, κάνω εφημερίες στο νοσοκομείο του Πύργου και γιατί πρέπει να βοηθήσουμε το νοσοκομείο, έχει φοβερές ελλείψεις, αλλά και γιατί είναι για μένα τρόπο ζωής η ιατρική. Γι' αυτό και συμμετέχω και σε όλα τα προγράμματα προληπτικής ιατρικής που οργανώνονται. Προχθές συμμετείχα στο πρόγραμμα για την ανίχνευση ανευρίσματος κοιλιακής αορτής. Έκανα 30 υπέρηχους κοιλιές για ανεύρισμα. Και σε άλλα προγράμματα από παλιά. Είναι μια νοοτροπία που την έχω από παλιά, το λέω για κάποιους που η νοσηρή τους φαντασία και η γενικώς νοοτροπία να κατεδαφίζουν οτιδήποτε καλό ή διαφορετικό από αυτούς
προσφέρουν στο λαϊκισμό, ότι όλα γίνονται για ψήφους. Δεν νομίζω όταν ήμουν 25 χρόνια που ήμουν στη λαϊκή επιμόρφωση γίνονταν όλα για ψήφους και ήμουν επιμορφωτή σε θέματα υγείας σε όλο τον νομό, ούτε αργότερα που δούλευα στην Πάτρα και ήμουν άμεστο σε ένα μεγάλο πρόγραμμα που ερευνούσε τα ατυχήματα ελεύθερου χρόνου, ούτε όταν πριν 4 χρόνια κάναμε 1500 ποδοσφαιριστές καρδιογράφημα και υπέρηχο με τον Άρη τον Κουλούρη να πάρουν δελτία, ούτε μια σειρά από άλλα προγράμματα δημόσιας υγείας του 1994-1995 στην Ερετή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που είχαμε το Εθνικό Πρόγραμμα Ιατρικής Κοινωνίας με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας όπου εξετάσαμε 4.000 άτομα με εργαστηριακές εξετάσεις αίματος. Λέω τα προγράμματα που έχω εργαστεί εθελοντικά σαν γιατρός για τη δημόσια υγεία γιατί έχω τελειώσει και το μεταπτυχιακό δημόσιας υγείας. Αυτά απαντώ σε αυτούς τους δόλιους, εν πάση περιπτώσει, που πάντα έχουν μια δουλειότητα στο μυαλό όταν σκέφτεται. Η υγεία λοιπόν είναι σε σωριακό σημείο. Η Αμαλιάδας νοσοκομείο υπονομεύτηκε όχι από τον πύργο, ούτε πύργος Αμαλιάδας. Υπονομεύτηκε από τη γενικότερη πολιτική κατάσταση, δεν στηρίχθηκε. Ο πύργος τώρα αυτή την ώρα, ένα μεγάλο νομαρχιακό, το μόνο στην Ηλία, λειτουργεί χωρίς παθολόγους. Είναι τραγικό και επικίνδυνο και παράνομο να λειτουργεί γενικό νοσοκομείο στην επαρχία χωρίς παθολόγο. Γενικό νοσοκομείο χωρίς παθολόγο δεν γίνεται. Ούτε ειδικό βέβαια, αλλά το γενικό. Δηλαδή μας φέρνει έναν παθολόγο από την Πάτρα, που μπορεί να είναι και γιατρός του πρώην ΙΚΑ, του Κέντρου Υγείας, ο οποίος έχει να δουλέψει στα νοσοκομεία 20 χρόνια, να κάνει νοσοκομειακή ιατρική, να έχει 40 ασθενείς στον όροφο, να βλέπει τα επίγοντα, να έχει τη μονάδα COVID. Αυτό είναι ντροπή, είναι πρόκληση. Έτσι είναι επικίνδυνο. Είναι αδιαφορία της πολιτείας. Και έχουμε ζητήσει, βεβαίως κάναμε κινητοποιήσεις, συνεχώς είμαι από αυτός που βάζω στο Συμβούλιο, βγάζουμε ψηφίσματα, έχουμε δει υπουργούς, πότε πάμε εμείς στην Αθήνα, πότε έρχονται αυτοί εδώ. Τους ζητάμε εδώ και ένα χρόνο να μας θέσουν εντός της ζώνης, της άγωνης ζώνης Α, να πάρουν κάποια κίνητρα παραπάνω οι γιατροί, το αρνούνται. Γίνονται διαγωνισμοί βεβαίως, αλλά δεν ήρθε κανένας γιατρός. Πρόσφατα έλεξε ένα άγωνο σπάνιο. Είναι άγωνοι όλοι οι διαγωνισμοί, δεν αποδίδουν και μας σηκώνουν τα χέρια, λέει δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, μια ευρωπαϊκή χώρα, δημοκρατική, το 2022 λέει ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ στοιχειωδώς ως κράτος στις υποχρεώσεις για την υγεία των πολιτών. Έχουμε φτάσει εκεί. Έχουμε φτάσει στην ανυπαρξία κράτους δηλαδή. Είναι υποκριτικό αυτό. Μα τους λέμε έχετε τα μέσα να νομοθετήσετε για περισσότερα κίνητρα. Να μετακινήσετε εξάμεινο από την Αθήνα για τους παθολόγους. Δώστε τους ένα κάτι παραπάνω να έρθουν. Δωρεάν δεν γίνεται και τίποτα. Γιατρός δεν είναι αεραπόστολος. Στείλτε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κάντε κάτι. Το εντέλεστε στους ίδιους και στους ίδιους γιατρούς από την Πάτρα. Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει καθεστώς το εντέλεστε. Αλλά απ' την άλλη και οι γιατροί από την Πάτρα από το Ρίο δεν έχουν κανένα δικαίωμα να λένε να κλείσει ο πύργος. Γιατί αυτά τα από και προχτές είναι συμφέροντα το λόμπι της Αχαΐας. Κλείστε τα πανεπιστήμια στην Ηλία για να έχουμε τους φοιτητές στην Πάτρα. Κλείστε τα νοσοκομεία να έχουμε τους πελάτες στα ιατρία και μες στα νοσοκομεία στα πελατειακά συστήματα στην Πάτρα. Αυτή η ο ατομισμός αυτός των λόμπι στην Αχαΐα του Πανεπιστημίου και άλλων συντεχνιών όπως της ιατρικής έχει καταστρέψει και την Πάτρα. Διότι η Ηλία είναι το μαλακό υπογάστριο που τρέφει την Πάτρα. Δεν θέλω να το καταλάβουν. Εάν λοιπόν την αγελάδα που συνεχώς αμέγεις δεν την ταΐσεις, δεν θα πάρεις γάλα. Έτσι το έχουν πάθει πατρινοί. Γι' αυτό και έχουν φτωχύνει. Η Ηλία δεν έχει να τους δώσει κάτι άλλο. Αφού τη στραγγαλίζουν, δεν τη δίνουν αναπηξιακό οξυγόνο, πώς θα πάρουν. Ναι, όμως μιλάμε για 145.000 κόσμο που μένει με δόντα και το καλοκαίρι πάμε 300.000. Και οι τουρίστες που έρχονται. Και οι τουρίστες που έρχονται. Στο κατάκολο. Εσείς που τους βλέπετε καλύτερα στο κατάκολο. Και χιλιάδες στο κατάκολο τουρίστες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, τι είναι για το λόμπι που είπατε. Θεωρείτε ότι αυτό είναι η αγελάδα που αρμέγουνε. Βεβαίως. Εδώ να σας πω το τραγικό, το ειρωνικό και το αστείο. Δυστυχώς, ακόμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι όλα είναι Πάτρα. Το λόμπι, όχι ο λαός της Πάτρας. Θυμάστε κάποτε που είπανε για μπραντ της Δυτικής Ελλάδας στο Go West. Να, ναι. Αυτό δεν είναι ντροπή για την ιστορία. Στην περιφέρεια που υπάρχει αρχαία Ολυμπία. Που όλος ο κόσμος ομνύει και προσκυνεί. Στη μήτρα των Ολυμπιακών αξιών. Το παραβλέπουν. Νομίζω υπάρχει ένα κόμπλεξ εδώ, έτσι. Ένα σύνδρομο ανωτερότητας, το οποίο μπροστά στο μεγαλείο του Ολυμπισμού καταραίει
και αντιδρούν έτσι. Άκου go west, όχι far west να το πούμε, ή να γυρίσουμε καμπόικες ταινίες δηλαδή. Ντροπή, τόσο είναι το μυαλό τους. Αυτό που θέλουν να είναι η δεξαμενή γνώσης στην Πάτρα, τόσο. Και τελικά η Ηλία ξέμεινε και από γιατρούς. Πρέπει να τρέχουμε εμείς στην Πάτρα τώρα. Και από πανεπιστήμια. Και από πανεπιστήμια. Γι' αυτό και εμείς, ο Σπύργος, κάναμε προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Τρίπολη, που έχει στρατηγική εξωστρέφειας και εξακτίνωσης. Σιγά σιγά θα πάμε όριμα. Τέλος Ιανουαρίου κάνουμε μια μεγάλη συνάντηση πανεπιστημιακών από όλη τη χώρα στον Πύργο με θέμα Πύργος και εξωστρέφεια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να ψάξουμε, όχι εμείς συνολικά θεσμικά, αλλά με τη γνώση ως επίκεντρο, ως βάση των αποφάσεων μας, τη γνώση του χώρου, με τους πανεπιστημιακούς, τι είναι αυτό που μπορεί να είναι βιώσιμο. Είπατε κάτι προηγουμένως. Είπατε ότι η Ηλία έχει την αρχαία Ολυμπία, έχει την αρχαία Ήλιδα. Είναι μια πραγματικότητα. Η αρχαία Ήλιδα είναι υποβαθμισμένη, έχει μηδενική επισκεψιμότητα. Η αρχαία Ολυμπία, λόγω του κατακόλου και των κρουαζιεροπλοίων, έχει μια επισκεψιμότητα, πολύ μεγαλύτερη. Σε αυτό το νομό, με αυτά τα brand name, όπως τα λένε πλέον οι γραμματιζούμενοι, δεν έχουμε μία σχολή που να λέμε κάτι. Αντίθετα, πρόσφατα, το Αγρίνιο, η Αγγλοκρανία, θέλει να πάρει και την ιατρική. Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα. Δεν θα έπρεπε το πολιτικό δυναμικό του νομού μας, από όλες τις παρατάξεις, δεν λέω της κυβερνητικής ή της αντιπολίτευσης, να κάνει, γιατί εγώ θυμάμαι, το 12, αν δεν κάνω λάθος, είσαστε βουλευτής, το 7 νομίζω, το 7 ήταν, που είσαστε βουλευτής, που είχαν συγκεντρωθεί όλοι οι βουλευτές και αντιδράσανε, τότε πάνε την Ολύμπια εδώ πάλι ήταν, που πήγαν, δώσαν τις παρατήσεις τους. Το 7. Ποιοι δώσαν παρατήσεις? Οι βουλευτές ποτέ. Όχι, δώσανε, απειλήσανε, εν πάση περιπτώσει. Ξέρεις πόσο απέχει το απειλό μέχρι να δώσω? Έγινε κάτι τότε. Τώρα αυτό το πολιτικό δυναμικό. Άκουσα να σου πω. Το πολιτικό δυναμικό, είπε προχθές ο Δήμαρχος Ήλιδας, ο Γιάννης Ολιμπέρης, ότι δεν έχουμε μπάρμπα στην Κορώνη. Το 2020, όταν έχουμε κατακτήσει μια δημοκρατία καλή, δεν μπορεί να ποντάρεις στον μπάρμπα στην Κορώνη. Συμφωνώ πολύ. Δεν είναι η Ελλάδα του Όθωνα να μας δώσει ο βασιλιάς κάτι. Ντροπή. Εντάξει, μπορεί να μην είναι πολύ δυνατή η πολιτική μας. Μια κυβέρνηση όμως, ένα πανεπιστήμιο που είναι στην έδρα της περιφέρειας, γιατί έχει αυτή την αδιαφορία και την απαξιωτική λογική για την Ηλία? Να σας πω, το έχω ψάξει γιατί. Πρώτο, διότι το λόμπι της Αχαΐας της Πάτρας είναι πιο δυνατό από εμάς στα κέντρα αυτά. Άρα έχουμε έλλειμμα δημοκρατίας, λειτουργίας και στο κράτος. Αυτοί έχουν μια κακή αντίληψη της εσωστρέφειας, ως αχινή κλεινόμαστε στα αγκάθια, μην μας πάρουν το πιάτο και το φάνε και οι άλλοι. Έτσι σκέφτονται. Γι' αυτό και είναι φτωχή η Πάτρα. Η Πάτρα έχει φτωχύνει πολύ. Έτσι. Η πύλη εισόδου της χώρας στην Ευρώπη έχει φτωχύνει. Έτσι λοιπόν είμαστε θύμα μιας τέτοιας πολιτικής, βεβαίως και της ανεπάρκειας συνολικά διαχρονικά των εκφραστών της Ηλίας ή της έλλειψής τους, και βεβαίως υπάρχει μια διαπαιδαγώγηση του λαού της Ηλίας στον παλαιοκομματισμό και στη μικροπολιτική. Έχουμε πρόβλημα με αυτό. Και τώρα έχουμε πιο πολύ πρόβλημα, γιατί είναι πολύ γυρασμένος ο λαός της Ηλίας, αλλά κουβαλάει παλαιά πράγματα στο μυαλό. Και αφομοιώνονται οι νέοι στο παλιό, αντί το παλιό να έρθει μπροστά. Και έχουμε μείνει πίσω αρκετές φάσεις, αρκετά βήματα από τη σύγχρονη σκέψη και νοοτροπία. Και αυτό πρέπει να το παλέψουμε όλοι. Αυτό ήθελα να σας πω. Δυστυχώς όμως και ένα νεόκοπο πολιτικό δυναμικό παρουσιάζεται πολιτευόμενο παλαιοκομματικά. Είναι αδιέξοδο λίγο. Είναι αδιέξοδο. Έχουμε πρόβλημα λοιπόν νοοτροπίας και πολιτικού δυναμικού, το οποίο είναι μια αμφιμονωσήματη σχέση, μια όσμωση, το ένα επηρεάζει το άλλο. Το πρώτο είναι να αναγνωρίσουμε ότι δεν έχουμε τη συλλογικότητα και τη δυναμικότητα που πρέπει σε ζητήματα μας αφορούν. Δηλαδή το θέμα της υγείας είναι θέμα ζωής και θανάτου. Δεν μιλάμε να κάνουμε ένα γήπεδο. Και βλέπεις, κάνουμε συγκεντρώσεις,
και δεν έρχεται κόσμος. Δηλαδή, τι πρέπει να κατέβει ο Χριστός για να πάνε, ας πούμε, λέω, ή να φέρουμε τραγουδιστές για να μαζευτούν. Δηλαδή, πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, να καταλάβουμε πού είναι το πρόβλημα. Δεν μας φταίνε μόνο οι άλλοι, φταίνε και οι άλλοι. Αλλά για να ξεπεράσεις αυτούς που σου φταίνε, πρέπει να γίνεις πιο δυνατός. Έτσι έγινε. Πώς θα γίνεις δυνατός? Με μοναχικούς δρόμους, με τον ατομισμό, με τον ναρκισισμό, με τον ειδονισμό, με όλες αυτές τις αρρώστιες κοινωνικές που σκόπιμα εισπείρουν τα μεγάλα τραστ ενημέρωση του κόσμου για να τον έχουν κλειδωμένο στο σπίτι με ένα Facebook και να νομίζει ότι κάνει επανάσταση και να γίνεται εισαγγελέας για όλους και να βρίζει όλους νομίζοντας ότι κάτι σπουδαίο κάνει. Η χειδεολογία είναι επανάσταση. Είναι αριστερή, δεξιά, τακτική. Χειδαίωσης, ό,τι και να είσαι. Άμα δεν έχεις, αν το λεξιλόγιο σου είναι 100 χειδαίες λέξεις, γιατί είχες ένας χειδαίος άνθρωπος. Μη κάνεις κάτι σπουδαίο, ας πούμε. Ή εσύ είσαι υπεράνω του συστήματος. Αφού πεινάς. Τι είσαι, ο ξυπνάκιας του συστήματος. Σώθηκες, δεν είμαι εγώ με αυτούς. Με ποιος είσαι? Πρέπει να αντισεβαστείς. Έτσι είναι η δημοκρατία. Θα πας με το σύνολο να διαμαρτυρηθείς. Συλλογικά. Η αυτοδιοίκηση στην αλλαγή νοοτροπίας του τόπου, των κατοίκων του αυτής της, του νομού, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο? Μπορεί, αλλά δυστυχώς βλέπετε ότι και αυτό στην Ηλία έχουμε κολλήσει ανθρώπους από το παρελθόν. Για δέστε τι γίνεται, με ποιο δυναμικό πάμε. Δυναμικό 30 τελευταίων ετών, το ίδιο και το ίδιο. Στον πύργο, αυτοί που ήταν πριν 20 χρόνια θέλουν να βγουν τώρα ξαναπάνω το Δημαρχείο. Αυτοί που ήταν πριν 20 χρόνια, περίπου, οι οποίοι κατέγραψαν μια απορία, μια αποδοτική. Έχουν ευθύνες για αυτοδιοικητική, για την κατάσταση της Ηλίας. Όλοι οι αιρετοί έχουν ευθύνες. Αλλά κυρίως και οι κυβερνήσεις περισσότερο. Γιατί λέγεται το Πανεπιστήμιο, οι σχολές δόθηκαν επί Πασόκ το 2001. Να. Η κυβέρνηση, αν δεν υπογεί, αν δεν βγει η υπουργική απόφαση ΦΕΚ από την κυβέρνηση, δεν έχει τμήματα. Έτσι είναι. Έτσι δεν είναι. Το Πανεπιστήμιο εισηγείται βέβαια, και τότε να θυμίσω ότι είχα πάει 25 Ιανουαρίου 2001 στην Πάτρα, εγώ ως βουλευτής νέος τότε, ο Γιάννης Ολυμπέρης, ο Λιατσής ο Γαβρίλης και ο Σεβασμιότατος Γερμανός Ηλίας, στον κύριο Μαυρογέννη, Μακρυγέννης, που ήταν πρόεδρος ο ΤΕΗ της Πάτρας, για να κάνει την εισήγηση στο Υπουργείο και, και αρχικά είχε ξεκινήσει από τον πύργο ένα τμήμα, αλλά για να μην υπάρχει αίσθηση αδικίας, πύργος και αμαλιάδα, πήγανε μαζί οι δύο πόλεις για να μην υπάρχουν ανταγωνιστικές σχέσεις και τα γνωστά που πάντα βγαίνουν κάποιοι που λέγω δωρεάν μάγκες και ήρωες, τοπικιστές, ελαίο φανατισμού ας πούμε και τα λοιπά και παραλογισμού, να κάνουν τον ήρωα της στιγμής, ένα λεπτό δημοσιότητας, πήγαμε μαζί και κερδίσαμε. Και μετά όμως αυτά δεν συντηρήθηκαν ούτε από το ΤΕΙ της Πάτρας, ούτε από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας που τα πήρε μετά. Ούτε βέβαια από την περιφέρεια. Στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δεν έδωσαν τίποτα. Ο Πύργος και η Αμαλιάδα είχαν δώσει δωρεάν τα κτίρια στο Πανεπιστήμιο. Δίναμε δωρεάν προσωπικό. Κάναμε δωρεάν, ναι, όλα τα πληρώναμε. Α, τι άλλο να κάνουμε. Καθηγητές Πανεπιστήμιο δεν μπορούσαμε να γίνουμε εμείς. Πρέπει να στείλει το Πανεπιστήμιο. Το οποίο δεν έστελνε. Δεν δημιουργούσε καν θέσεις, δεν έβαζε καν χρήματα για ανάπτυξη των τμήματων. Και όχι μόνο αυτό, με το σχέδιο Αθηνά, εκεί έγινε το μεγάλο, η μεγάλη ζημιά. Ο Πύργος, ενώ είχε ένα πολύ καλό τμήμα που ήταν μέσω μαζικής ενημέρωσης επικοινωνίας, είχε ζήτηση, καταργήθηκε, γιατί τα λόμπι των ιδιωτικών ή ΕΚ μεγάλων και σταθμών στην Αθήνα που είχαν σχολές δημοσιογραφίας δεν ήθελαν τέτοιο τμήμα στο δημόσιο και το κόψανε. Σχέδιο Αθηνά. Να, για θυμηθείτε, ποιο ήταν στο Υπουργείο Παιδείας τότε. Να τα λέμε και αυτά. Ποιος μίλησε τότε? Ποιοι μίλησαν τότε? Στην Ηλία. Δεν μίλησαν. Ψηφίσανε, όπως είχαν ψηφίσει στη Βουλή το νόμο να απενταχθεί ο δρόμος Πάτρα Πύργος από το ΕΣΠΑ. Βουλευτές της Ηλίας, έτσι ψήφισαν και το σχέδιο Αθηνά, έτσι ξαναψήφισαν τώρα τελευταίο βουλευτές της Ηλίας είναι αυτοί. Ψήφισαν πάλι το νομοσχέδιο να κοπούν τα δύο, να γίνει μεταρρύθμιση σε βάρος της Ηλίας, στην παιδεία. Δεν είναι ψέματα. Ο μοναδικός νόμος που είναι. Ο μοναδικός νόμος που οι εκπρόσωποι του ψηφίζουν ενάντια του. Είναι υπερβολή, ας ή κάποιος να το πει ότι δεν είναι έτσι. Και εσείς πάτε ήδη και τους ξαναψηφίζετε. Τι να κάνουμε λοιπόν?
Ο Θεός δεν ασχολείται με αυτά. Οι ίδιοι πάνε και τους ψηφίζουν μετά, τους ίδιους. Ανερμήνευτο. Και μετά ξαναδιαμαρτύρονται. Για τα χάσαμε. Περίεργο. αυτή είναι η αλήθεια. Στο Δήμο Πύργου, από το 19, μάλλον όχι από το 19, το τελευταίο διάστημα έχετε, δημιουργήθηκαν πολλά και γράφτηκαν πολλά αυτά. Να σε αυτό πάω, γυρνάω λίγο πίσω σε αυτό που είπατε, ότι διάφοροι γράφουν και λένε και κουβεντιάζουν για το λεπτό της δημοσιότητας. Σας κατηγορήσανε για απευθείας αναθέσεις. Καθημερινά υπήρχαν δημοσιεύματα ότι είσαστε παράνομος, ότι το ένα, ότι το άλλο. Να μην τα αναφέρω τώρα όλα αυτά, τα ξέρετε, τα έχετε ζήσει. Τίποτα πρωτότυπο δηλαδή. Μια κλασική συνταγή του 50. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ξανάρθουν στο προσκήνιο. Τελικά το έργο αυτό υλοποιήθηκε. Αυτό πρέπει να γραφεί στα χρονικά των νομικών, ότι οι νομικοί άνθρωποι δικηγόροι, το τι πομφόλιγες, τι φλιναφήματα, τι λαϊκισμό, τι δικηγορία καφενείου ανέπτυσαν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει προηγούμενο. Κανονικά τους έκανα μηνύσεις για σκοφαντίες, θα έπρεπε να βγάλω και λεφτά. Αλλά δεν είμαι τέτοιος. Αυτή είναι όλη τη μέρα δικομανείς. Δεν έχουν δουλειά με πελάτες και κάνουν όλη τη μέρα μηνύσεις ο ένας τον άλλο. Δικηγόροι. Νομίζω το Δημοτικό Συμβούλιο το έχουν κάνει η δικαστική αίθουσα. Δεν έχουν άλλη γλώσσα, ρητορία, τίποτα. Καμία δυνατότητα πολιτικού λόγου και σκέψης. Μηνύσεις, δικαστικό λόγο, συκοφαντίες. Το μεγάλο έργο έγινε. Εμείς πανηγυρικά στον κορυφαίο βαθμό δικαιωθήκαμε για όλα, για την νομιμότητα. Ομόφωνη απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου, 30 δικαστές. Απόφαση 27 δικαστές Συμβουλίου Επικρατείας. Δικαιωθήκαμε απόλυτα στο διοικητικό εφετείο της Πάντρας, όπου τους πέταξε όλα αυτές τις μιμπότης ελαφρότητες που λέγανε τις νομικές. Και μάλιστα προχτές είχαν ξανακάνει, πόσο αμετανόητη είναι, είχαν ξανακάνει άλλη προσφυγή στο διοικητικό εφετείο της Πάντρας, η οποία εκδικαζόταν 29 Νοεμβρίου. Την παράτησαν, δεν πήγαν. Τόσο σοβαρή νομική είναι, κύριοι, τόσο σοβαρή νομική είσαστε, αν το βλέπετε. Μάλιστα, ένας από αυτούς, για ένα χιλιάρικο αμοιβή που παίρνει, πήγε στα δικαστήρια στην μια υπόθεση που είχε ο Πύργος με την Ολυμπία, γιατί δεν είχε πληρώσει ο Δήμος Ολυμπίας εδώ και χρόνια οφειλές μέσα από προγραμματική σύμβαση, ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει για τη διαχείριση απορριμμάτων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στο Ποτόκι, στον Πύργο, χρώσαγε 800.000 ευρώ. Είχαν πληρώσει δηλαδή οι πυριώτες από τα τέλη καθαριότητας 800.000 για τους Ολύμπιους. Και δεν τα είχαν ζητήσει προηγούμενα. Αυτοί οι κύριοι έπρεπε να τα είχαν ζητήσει που κάνουν σήμερα τους δικηγόρους. Δεν ξέρω αν είναι. Κάνουν τους δικηγόρους έτσι. Εννοώ επί της ουσίας. Και αυτός ο ένας ο κύριος Θεοδόρου, δημοτικός σύμβουλος, για 1.000 ευρώ στα δικαστήρια της Πάντρας αγόρευε με πύρινο λόγο κατά του Πύργου να μην πάρει τα 800.000. Τα οποία βεβαίως πανηγυρικά κερδίσαμε γιατί είχαμε δίκιο. Και δεν προσφύγαμε εμείς κατά του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και προσφύγει η Αρχή Λιατσή. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το συνεχίσουμε. Έτσι είναι απιστία, εάν δεν συνεχίσει. Και έτσι τώρα με τον κύριο Γεωργιόπουλο πήγαμε από κοινού στον Υπουργό Ιστορικών να πάρουμε από τον κωδικό για τα χρέη των Δήμων μεταξύ τους τα χρήματα. Δεν θα βγάλω εγώ τα γραφεία και τις καρέκλες σε πληστηριασμό του Δήμου Ολυμπίας να πάρω τα λεφτά. Δεν το κάνω ποτέ εξάλλου. Έχετε δει, χειδεολογούν διάφοροι τη χάπαστη εκεί, αργυρώνεται παπαγαλάκια, γιατί ξέρουν και τους πληρώνουν, ούτε μήνες κάνουν τίποτα. Άλλοι που είναι δίπλα μου όμως, άνθρωποι, τους πήγαν ασφαλιστικά μέτρα. Έτσι και μιξοκλέγανε κιόλας. Ότι θα χάσουν, ότι θα φάνε πρόστιμο. Δωρεάν μάγκας δεν μπορεί να είσαι. Αν και δεν είναι αυτό το πράγμα ότι είσαι ήρωας να βρίζεις, κάτι άλλο δείχνει. Ότι είσαι χαμηλού επίπεδου άνθρωπος. Πριν φτάσουμε στις εκλογές, γιατί ξεκινάει από το 4 μήνα, έχουμε προεκλογική χρονιά, μπαίνουμε. Σήμερα, χθες μάλλον, με απόφαση του Δημοτικού σας Συμβουλίου, ομόφωνη όμως, προχωράτε στην αγορά του κτηρίου της Εθνικής Τράπεζας για να μετατρέψει σε Μουσείο Ιστορίας του Πύργου. Ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία κίνηση θεωρώ και σε συνδυασμό με το Πύργος εδώ και 3-4 χρόνια είναι πράγματι η πρωτεύουσα του πολιτισμού στην Ηλία. Έχει αλλάξει πολλά πράγματα. Έχει πολλές εκδηλώσεις. Είναι φωτεινή πόλη, φωτεινή και πολιτιστικά. Θέλω να μας πείτε δύο πράγματα γι' αυτό. Αρχικά να σας πω αυτό που λέω πάντα. Ότι ουκ επάρτον μόνο ζήσετε άνθρωπος. Και το Ευαγγέλιο του λέει ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο για φαγητό, θέλει ψυχαγωγία.
θέλει και πολιτισμό. Το είχαν σε χάσει τον Πύργο αυτό. Μια πόλη σκοτάδι. Αυτή είναι μια διαφορά. Βγάλαμε τον κόσμο στις πλατείες, χαμογέλασαν άνθρωποι. Αυτός η αυτοδιοίκηση είναι και κοινωνικός θεσμός. Είναι πολιτικός θεσμός, αναπτυξιακός. Δεν είναι μια διοίκηση μόνο. Αλλιώς θα διορίζανε εκεί πέρα το πάρκι σε να κάνουν τα χαρτιά, τη διοίκηση. Το ξεχνούν κάποιοι. Άλλοι μες στη μιζέρια τους που έχουν, δεν φαντάζονται ότι μπορεί ο Δήμος να είναι πολιτιστικός φορέας. Υπάρχει και αυτή η μίζερη προσέγγιση. Εμείς είμαστε με τους ζωντανούς άνθρωπους, με τους εξωστρεφείς, με αυτούς που δεν γυρνάνε ποτέ, με αυτούς που σκέφτονται και το διπλανό τους, αλληλέγγυοι, σκέφτονται και το μέλλον, αισιόδοξοι. Αισιοδοξία και αλληλεγγύη είναι το μήνυμα της πολιτικής για να πάμε μπροστά. Τα υπόλοιπα είναι άλλες θεωρίες, ιδιόρυθμες, ιδιαίτερες και αφορούν ανθρώπους που κοινωνικά δεν είναι υγιείς κοινωνικά. Διότι έτσι υγιείς άνθρωπος σημαίνει να έχει και κοινωνική ευεξία. Δεν φτάνει να μην έχει κάποια αρρώστια, πρέπει να έχει και κοινωνική ευεξία. Να αισθάνεσαι καλά με το διπλανό σου, με το φίλο σου, με την κοινωνία. Εμείς λοιπόν στον πολιτισμό χαράξαμε μια νέα πολιτική και το είδατε. Κάναμε το φεστιβάλ Αρχαίας Φυάς. Η Αρχαία Φυά για μας ένα μεγάλο κομμάτι ήταν το λιμάνι των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, εκεί που είναι ο Άγιος Ανδρέας σήμερα. Η Αρχαία Φυά ήταν μια πολύχνη η οποία καταβυθίστηκε το 600 μετά Χριστόν και είναι στα 2 μέτρα βάθος, με αρκετά ευρήματα. Πήγαμε στο Υπουργείο Πολιτισμού, έχουν γίνει 2 έρευνες μέχρι τώρα κάθε καλοκαίρι, αρχαιολόγοι δίτες. Προχωράμε να κάνουμε καταδυτικό κέντρο. Προχωράμε με βήματα να καλύψουμε χαμένες δεκαετίες για την πόλη του Πύργου. Μια σκοτεινή πόλη, πράγματι, μια αδιάφορη πόλη. Θέλουμε να δώσουμε ταυτότητα. Έχει ιστορία η πόλη, αλλά ξεχασμένη. Στη σκόνη του χρόνου καλύφθηκε από ανθρώπους που κυβέρνησαν, που είχαν μόνο κίνητρο πώς θα ωφεληθούν οι ίδιοι. Και δεν το κρύβουν εξάλλου. Έφυγαν από το Δημαρχείο και έδειξαν τον πλούτο τους. Τυχαίο, μα σύμπτωση. Να πλούτησαν όλοι μετά από θητείες στο Δημάρχειο είναι μια σύμπτωση. Φτιάξανε ξενοδοχεία, φτιάξανε βίλες, ζουν βίων τριφυλών. Εντάξει, τυχαίο, τι να κάνουμε. Μόνο σε εμάς δεν έχει τύχει αυτό, να είμαστε πιο πλούσιοι. Εντάξει, σε εμάς δεν έχει τύχει. Δεν ξέρω αν μας πούνε αυτοί οι παλιότεροι πώς τυχαία πλούτησαν μόλις έφευγαν το Δημαρχείο. Ξέρω εγώ να βοηθήσουμε και εμείς τον κόσμο. Λοιπόν, κάναμε αυτό. Ένα ήταν λοιπόν ο πολιτισμός. Το δεύτερο είναι αυτό που είπες. Η πόλη πρέπει να αποκτήσει ταυτότητα. Τα μουσεία είναι ταυτότητα των πόλεων. Έχουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μητροπολιτικό Αρχαιολογικό Μουσείο με έναν υπάλληλο. Βεβαίως να σας πω ότι δώσαμε μάχη να έρχονται τουρίστες από την κρουαζέρα στον Πύργο. Και έρχονται, συγκρουστήκαμε με νοοτροπίες κάποιων λόμπι τοπικών που λέγαν όχι, θα τα στραγγαλίξουμε όλα εδώ κάπου σε μια περιοχή. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να είναι ελεύθερος ο τουρίστας να διαλέξει που θα πάει. Έτσι λοιπόν έρχονται 300 με 400 την ημέρα. Είχαμε 200 καράβια περίπου φέτος, 200 κρουαζερόπλια. 300-400 τουρίστες στον Πύργο, πάνε μουσείο. Βλέπουν κάποιες εκκλησίες, κάνουν βόλτα στην παλιά πόλη. Τους αρέσει. Δεν είναι ο Πύργος, δεν είναι μια πόλη όπως κάποιοι μίζεροι την παρουσιάζουν. Υπάρχει και ένα αυτομαστίγωμα από κάποιους οι οποίοι την προσωπική τους απεισιδοξία θέλουν να τη χρεώσουν σε απεισιδοξία μιας κοινωνίας. Δεν είναι έτσι. Έχει αρχοντικά ωραία παλιά. Το Δημαρχείο, το Λάτσιο, ένα ωραίο κτίριο. Έτσι λοιπόν ήταν ευκαιρία για μας. Το κτίριο που απέμεινε από τις Τράπεζες Ελλάδος, ένα κτίριο 120 ετών τύπου τσίλερ, χαρακτηρισμένο το Υπουργείο Πολιτισμού διατηρηταίο, με έθριο χώρο, είχαμε όλη την αντίληψη ότι πρέπει να μείνει στην πόλη αυτή. Και έτσι έγινε, πήραμε παλιότερα αποφάσει να ιδρύσουμε ένα μουσείο. Χτες πήραμε απόφαση να προχωρήσουμε σε διαπραγμάτευση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Έχουμε έρθει σε επαφή με τη διοίκηση, θα πάνε όλο καλά. Εκεί θα έχουμε και ένα χώρο, ένα γραφείο, χώρο νέας επιχειρηματικότητας, νέας και εινοφανούς επιχειρηματικότητας, γιατί θέλουμε και με το επιμελητήριο μια τέτοια σχέση, το έχουμε συμφωνήσει. Εκεί ήδη έχουμε υλικό, μας είχε δώσει ο αέμνηστος Βασίλης Κορκολόπουλος μια μεγάλη συλλογή κοιμηλίων του Αγώνα του 21 από την Ηλία, που είναι αυτή την ώρα στηβαγμένη σε δύο γραφεία στο Δημαρχείο, θα πάνε εκεί. Θα στεγάσουμε στοιχεία των μεγάλων δημιουργών. Ήταν στον Πύργο, υπήρχε Συνόπουλος, υπήρξε Μάτες, υπήρχε Παυλόπουλος, υπήρχαν πολλοί άλλοι. Θεοδωράκης υπήρξε. Έχουμε στοιχεία, ονομάσαμε και πλατεία με Θεοδωράκη κτλ. Και από εκεί πέρα ο κύκλος Σταφίδας, ένας μεγάλος πολιτιστικός κύκλος και λαϊκής παράδοσης. Έχουμε αρκετά να βάλουμε σε αυτό το μουσείο, το οποίο θα δώσει μια περαιτέρω, θα ενισχύσει την ταυτότητα της πόλης. Μην ξεχνάμε λοιπόν, Αρχαία Φυά,
με κάστρο Μπελβέντερ επάνω. Έτσι. Αρχαία Φαία που την αναγράφει. Ο Όμηρος στην Οδύσσια και στην Ιλιάδα είναι σημαντικός ιστορικός σταθμός. Και έτσι κάθε 40 χιλιόμετρα αρχίζοντας από τον Επικούριο Απόλλωνα, αρχαία Ολυμπία, αρχαία Φαία, αρχαία Έλληνα, Χλεμούτση. Είμαστε ο μόνος τόπος που κάθε 20, 30 ή 40 χιλιόμετρα υπάρχει ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό δεν μπορεί να το χωνέψουν οι γειτονές μας κάποιοι. Μέσα στην ασημαντότητα την ιστορική που έχουν. Αλλά δεν το έχουμε κάνει. Μέσα η ιστορία είναι αυτή. Εμείς μπορεί να είμαστε και κακοί απόγονοι ή κακοί κληρονόμοι αυτών των τεράστιων, αυτών των τεράστιων αξιών, θησαυρών. Αλλά αυτοί μεταφέρουν, δηλαδή κάποιοι δηλαδή αντιμάχονται την ιστορική πραγματικότητα. Είναι δυνατόν τώρα μεταξύ αρχαίας Ολυμπίας και αρχαίας Ήλιδας να σου λέει κάποιος ότι είναι πιο σπουδαίο, ξέρω εγώ, ένα υπόλοιμα τείχους σε ένα χωριό. Δηλαδή εντάξει, παιδιά, εντάξει. Αυτό είναι άκρως εγωιστικό. Είναι προκλητικό. Και ας λέει, go west. Go west. Η Δυτική Ελλάδα με την αρχαία Ολυμπία και την αρχαία Ελλήνα μέσα. Go west. Δηλαδή πρέπει να δεχτούμε την τάξη των μεγεθών. Αυτό κάνουμε. Έχουμε δώσει στην πόλη ένα χρώμα ανθρώπινο. Και στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής κάνουν πολλά πράγματα. Άπειρες πρωτοβουλίες. Να σου πω κάτι. Δημιουργήσαμε το ΚΔΑΠ και το δημιουργήσαμε απασχόλησης για άτομα με αναπηρία. 70 άτομα εκεί, σε μια εταιρικό σχήμα, Δήμος, ΔΙΚΕΠ και ΚΙΝΣΕΠ, Ηλίανθος, παίρνουν πολλές υπηρεσίες κάθε μέρα. Φτιάξαμε πολλές ράμπες στην πόλη για τα άτομα με αναπηρία. Έχουμε αξιοποιήσει πολλά προγράμματα και παίρνουμε παιδιά αμαία για δουλειά στο Δήμο για 1-2 χρόνια. Κάνουμε πολλές δράσεις για ανθρώπους που βιώνουν τη φτώχεια και τον αποκλεισμό. Έχουμε 70 ανθρώπους εργαζόμενους από τον ΟΕΔ, το πρόγραμμα 5567, 120 κοινοφελή εργασία. Αξιοποιούμε όλα τα προγράμματα της έκτακτης ανάγκης για να παίρνουμε, δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την ανεργία. Δεν μπορούμε να το λύσουμε όλο εμείς το πρόβλημα της ανεργίας, έτσι. Βοηθάμε όμως, είναι πολύ σημαντικό. Σας είπα τώρα πάνω από 200 θέσεις εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό. 200 είναι οι μόνιμοι. Και 200 είναι αυτοί με τα προγράμματα. Πολύ σημαντικό. Ας το κάνουν όλοι αυτό, κάτι θα γίνει. Μας περιγράψατε μια πολύ ωραία κίνηση, η πραγματικότητα δομή στο κοινωνικό δομή του Δήμου. Υπάρχει όμως και άλλη πλευρά, τα έργα. Γίνονται πολλά. Λοιπόν, πάρα πολλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να τα πούμε. Πρώτα το 1400, το οποίο ήταν ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από χρήματα Ταμείου Ολυμπιάτη, ξεχασμένα πάρα πολλά χρόνια. Ανασύραμε αυτή τη χρηματοδότηση που την είχαν ξεχάσει οι προηγούμενοι. Βέβαια, τα χρήματα αυτά διαχειρίζονταν από το Υπουργείο, αλλά εμείς τα πήραμε. Κάναμε γρήγορα τις μελέτες πάνω σε ζημιές που είχαν γίνει και ουσιαστικά το έργο έχει ολοκληρωθεί, έτσι. Έγιναν αρκετοί δρόμοι μέσα στον πύργο, αρκετές παρεμβάσεις στο Δήμο Ολένης και στον πρώην Δήμο Ιάρδαν. Ένα 400 ήταν σημαντικό ποσό και έγιναν πολύ σημαντικά έργα. Παράλληλα. Κατάκολο προχθές. Έχουμε το έργο στο λιμάνι στο Κατάκολο. Εκεί είναι η αίθουσα υποδοχής. Ένα έργο 10 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο με την μεγάλη όμως έκδοση που δόθηκε 45%, έχει προβλήματα αυτή την ώρα, δεν προχωράει χρηματοδοτικά, ξεκίνησε όμως, έτσι. Έχουμε το άλλο μεγάλο έργο στην πλατεία του πύργου, το οποίο και αυτό έχει μια έκδοση, είναι στην Όχεια, στην Οικονομική Χωρική Ενότητα, ένα έργο 2 εκατομμυρίων ευρώ με έκδοση 45% όμως, προ-κρίσης. Οι τιμές εκτινάχθηκαν και δεν βγαίνουν εργολάβοι και δηλώνουν διάλυση εργολαβιών. Έχουμε βρει τον τρόπο να συνεχιστεί το έργο αυτό. Έχουμε ένα έργο που το κάνουμε μέσω του φιλόδημου και ξεκίνησε η συντήρηση του κλειστού γυμναστηρίου, το οποίο ήταν κλειστό 7-8 χρόνια, το γήπεδο μπάσκετ. Υλοποιείται, γίνεται το έργο αυτό. Παράλληλα, ξεκίνησε και υλοποιείται το έργο στον παιδότοπο Παιδική Χαρά, πολιτιστικός χώρος Αγίας Βαρβάρας. Και αυτό ένα μεγάλο έργο 500.000 ευρώ ταλαιπωρημένο το ξεκινήσαμε. Υλοποίησαμε το έργο αναπλάσεις μέσα στην πόλη του πύργου, οδός Χολοκοτρώνη και άλλες, το οποίο εμείς το δημοπρατήσαμε, οριμάσαμε τις μελέτες, το δημοπρατήσαμε και τελείωσε, παραδόθηκε. Υλοποίησαμε το έργο πλατείας Ανδριάρα,
ένα καλό έργο, δεύτερη πλατεία του πύργου μετά την κεντρική πλατεία. Αυτή την ώρα είμαστε πολύ κοντά να υπογράψουμε, να αναδείξουμε τον εργολάβο που θα κάνει το κολυμβητήριο του πύργου. Τελείωσε η δημοπρασία και είμαστε στη φάση ανάδειξη του εργολάβου. Ένα έργο με διασφαλισμένο 800.000 ευρώ από το πρόγραμμα Δεσμεύσεων Επενδύσεων της Περιφέρειας της Ελλάδας. Υλοποιούμε, ολοκληρώνουμε ένα έργο 350.000 ευρώ υποστήριξη στο βουνό, στο Κατάκολο, ένα πολύ σημαντικό έργο. 240.000, μια ωραία πλατεία στον Ελαιώνα. Καθημερινά υπογράφουμε αναθέσεις, έχουν γίνει πάρα πολλά έργα σε όλα τα χωριά, στα κοινοτικά, δημοτικά κτίρια, σε όλα τα χωριά έχουν γίνει τέτοια έργα. Παιδικές χαρές επίσης, κατασκευάζουμε τις υποδομές και προχωράμε. Υπογράψαμε και εγκαθίσαμε το εργολάβο στις επόμενες μέρες πάνω προς την Αγία Άννα και τον Πεύχη στο Δήμο Λένης, μια σειρά από τέτοια έργα, και παράλληλα είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε. Μάλλον θα ξεκινήσει, θα εγκατασταθεί ο εργολάβος για ένα μεγάλο έργο, ένα 200 που αφορά δρόμους από Καταράχη προς Μούτελη, Παπαγεωργίου, εντός πύργου τώρα, λέω, δρόμους ένα 200. Μεγάλο έργο αυτό είναι να εγκαταστήσουμε τον εργολάβο. Έχει βγει ο ανάδοχος και προχωράμε. Και βεβαίως είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε. Έχουμε έγκριση 2.800 από το πρόγραμμα Τρίτσης για αναπλάσεις στην ανατολική πλευρά της πόλης του πύργου. Εκεί είναι 2 έργα, 1,5 εκατομμύριο και 1.300. Δημοπρατούμε άμεσα το 1.500 που περιλαμβάνει την πλατεία Νικάκη που λέγεται πια πλατεία Μίκη Θεοδωράκη. Εμείς αναδείξαμε το κεφάλαιο αυτό για την πόλη. Ο Μίκης είχε ζήσει 3 χρόνια στην πόλη. Να θυμίσω ότι συμβολικά ως δήμαρχος παραβρέθηκα στην κηδεία του Μίκη, στην εκδημία του στην Κρήτη. Συμβολικά παίρνοντας λίγο χώμα από τον πύργο και ρίγοντας τον τάφο του. Γιατί ο Μίκης στα τελευταία του χρόνια, ένα βράδυ σε μια εκπομπή, είχε απαντήσει το ερώτημα «Πού θα ήθελες να είσαι τώρα?» Το ρώτησε ο δημοσιογράφος. Και ήταν βράδυ και λέει «Τώρα θα ήθελα να είμαι σε αυτό παλιό αρχοντικό στον πύργο που είμαστε με τους γονείς μου και να τους παίζω πιάνο και αυτοί να χορεύουν». Αγαπούσε τον πύργο πολύ ο Μίκης και του οφείλουμε αυτή την τιμή. Κάνατε και τη μεγάλη εκδήλωση το περασμένο καλοκαίρι. Κάναμε με τη Μαργαρίτα, έχουμε κάνει πολλές εκδηλώσεις με την ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Προσπαθούμε να είμαστε σε όλα. Όλα τα μεγάλα θέματα της πόλης τα έχουμε αγγίξει. Δεν έχουμε αφήσει κανένα. Και τώρα άμεσα πρέπει να κάνουμε και κάποια πάρκινγκ στην πόλη, γιατί λόγω των πεζοδρομήσεων είναι μια αναδιανομή του χώρου παρκαρίσματος. Αγγίζεται πολύ δυνατά την καθημερινότητα μας. Ναι, πρέπει να βρούμε χώρους κάποιους. Ήδη έχουμε βρει, είμαστε σε συζήτηση με ιδιώτες που έχουν οικόπεδα στο κέντρο. Υπάρχουν και άλλα έργα, έτσι, τα οποία προχώρησαν και έγιναν. Η ΔΕΙΑΠ έκανε έργα 4 εκατομμύρια ευρώ, μπήκαν ψηφιακά ρολόγια παντού και γενικώς κάνει έργα σε όλα τα χωριά. Έτσι. Μιλάμε για έργα τώρα, λέμε τα μεγάλα. Ολοκληρώνεται η αγορά ενός μεγάλου κτηρίου στην ανατολική πλευρά της πόλης, όπου θα πάνε υπηρεσίες, που είναι η παλιά νομαρχία που λέμε. Και βεβαίως συνδράμαμε πολύ στο να προχωρήσει το έργο στον ΑΣΟ, στις αποθήκες του ΑΣΟ που λέμε, Κοκκίνου και Τάκη Πετροπούλου, όπου θα γίνουν εγκαταστάσεις του Φεστιβάλ Παιδικού Κινηματογράφου. Εκεί είχαμε βρει το εξής περίεργο. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε μπλοκάρει το χώρο για πράσινο, ακούστε εδώ. Τις αποθήκες του ΑΣΟ, λέτε. Ναι, ουσιαστικά υπονόμευε το έργο αυτό. Κάποια στιγμή θα πούμε ονόματα και πράγματα ποιοι το είχαν κάνει αυτό, έτσι, αν. Γιατί κάποιοι προκαλούν και τη μνήμη του κόσμου. Και μέσα από το ΣΚΟΑΠ που ψηφίσαμε και το αλλάξαμε, απεγκλωβίσαμε το χώρο για να γίνει αυτό που είναι έργο της περιφέρειας βέβαια. Θα γίνει οικονομικά εννοώ, αλλά τα έργα ανήκουν στο λαό, δεν ανήκουν σε κανέναν. Άρα λοιπόν, ό,τι γίνεται στον πύργο είναι ό,τι γίνεται στο σπίτι μας που λέγεται πύργος, έχουμε λόγο και εμείς. Δεν μπορεί κανένας να μας κάνει έργο χωρίς να θέλουμε στο σπίτι μας. Έτσι, αυτός είναι ο ρόλος της τοπικής του διοίκησης. Αυτό το έργο, αν θυμάστε, το είχε εξαγγείλει αρχικά ο κ. Τσίπρας σε ένα συνέδριο στην Πάτρα και σωστά η σημερινή κυβέρνηση το συνέχισε, πολύ σωστά, και η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, και σύντομα θα γίνει και μια μεγάλη συνάντηση στον πύργο για αυτό το έργο.
Ένα μεγάλο πρόβλημα που λύνουμε είναι το Ποτόκι. Θα ακούσετε σύντομα ανακοινώσεις. Το Ποτόκι, αυτό το μνημείο περιβαλλοντικής προσβολής που μας άφησαν οι προηγούμενοι, 100.000 δέματα σε, δίπλα στον Αρφιό, δίπλα στη θάλασσα, σε περιοχή προστατευόμενη από περιβαλλοντική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Υπογράψαμε και ενταχθήκαμε, συνυπογράψαμε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που πριν ήταν ο κ. Μπουντουβής από τον Πύργο, ο καθηγητής πολιτικών μηχανικών, για να διαμορφώσουμε ένα μοντέλο πρόγνωσης στις πλημμύρες του Αλφίου. Και ξεκίνησε το πρόγραμμα. Υπήρχαν 120 προτάσεις, επελέγησαν οι 8 και ήμασταν μέσα. Κάνουμε μια σειρά άλλες δράσεις με τη ΔΙΚΕΠ, με τον Οργανισμό Πολιτισμού. Ανοίξαμε τα κτίρια στον Κούβελο που ήταν κλειδωμένα και γίνονται, εκεί είναι το ΚΔΑΠ, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχολής, και άλλες εκδηλώσεις. Και ανοίξαμε και το πάρκο Ξυστήριο, ήταν κλειδωμένο, το εμπλουτίσαμε με πράσινο, βάλαμε όργανα άθλησης και ένα κέντρο πολιτισμού εκεί. Έχουμε πάρα πολλά να πω, μπορεί να έχω ξεχάσει κάποια. Με πολιτική προστασία κάνει φοβερή δουλειά. Φοβερή δουλειά. Κάνουμε κάθε χρόνο πάνω από 300.000 ευρώ έργα αντιπλημμυρικά. Ανοίγουμε δρόμους δασικούς. Εξοπλίζουμε το όλο σύστημα. Στην καθαριότητα έγιναν τρομερά βήματα. Γιατί αγοράσαμε 3 μεταχειρισμένα και ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Πήραμε 800 κάδους. Αυτά είναι προμήθειες άμεσης κρίσης και το έχουμε κάνει. Όπως κάνουμε και άλλα πολλά για όλες τις ομάδες. Για παράδειγμα, στις γιορτές κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα 30.000 ευρώ τα κάνουμε διατακτικές και με συμβάσεις που κάνουμε με όλο τον εμπορικό κόσμο, τα σούπερ μάρκετ και τα κρεοπολία. Άνθρωποι μέσα από τις καταστάσεις της πρόνοιας πηγαίνουν και παίρνουν συγκεκριμένη λίστα προϊόντων για να μην γίνονται τα περίεργα. Άρα κάνουμε και αυτό. Κάναμε κάτι που δεν το είχε ενεργοποιήσει κανείς. Ενεργοποιήσαμε ένα κωδικό για έκτακτο βοήθημα σε ανθρώπους που παθαίνουν διάφορες ατυχίες στη ζωή τους. Καίγονται σπίτια, πλημμυρίζουν σπίτια, γίνονται πράγματα άλλα. Και έχουμε βοηθήσει αρκετούς με γνωμάτευση από την Πρόνοια και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Και σε αυτά συμφωνούμε όλοι. Το κατάκολο έχει και άλλα θέματα που κάνουμε. Να σας πω, το κατάκολο το κάναμε λιμάνι, δεν είχε ISO κανένα. Και πήρε ISO για τη διαχείριση στερεών και υγρών λιμάτων, για να έρχονται καράβια με χύμα προϊόντα, δηλαδή χώμα, λίπασμα, σιτάρι. Βάλαμε κάμερες που δεν είχε, βάλαμε security που δεν είχε. Το κάναμε λιμάνι, διώξαμε μια χαβούζα, είχαμε στο λιμάνι χαβούζα να πετάνε τα καταστήματα, τα σκουπίδια εκεί, μια διατροπή. Διώξαμε ένα καρνάγιο καρνάβαλο από τη χερσαία ζώνη που ήταν παράνομο από όλες τις απόψεις και το κάλυπταν οι προηγούμενοι, όπως σας τα λέω. Οι προηγούμενοι το κάλυπταν και το συγκάλυπταν. Αλλά μην χάνουμε το χρόνο μας με τους προηγούμενους. Δεν μ' αρέσει με τους προηγούμενους. Αυτοί όμως είναι πιστοβαρείς. Δεν θέλουν να ξεκολλήσουν. Κρατάνε σε χαμηλό επίπεδο τις αντιπαραθέσεις. Επιδίδονται σε ένα κυτρινισμό, σε μια πολιτική κλειδαρότρυπα, σε μια προσωπική να ποινικοποιήσουν τα πάντα και είναι απόλυτα άστοχοι, γιατί η θητεία τους είναι γεμάτη κακουργήματα που είναι τώρα στα δικαστήρια. Αυτοί που κάνουν εισαγγελέα του νόμου σήμερα είναι τραγική ηρωνία. Αντί να σιωπήσουν, κάνουν και φασαρία. Θεωρούν δηλαδή ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Αυτό πάνω στο ποδόσφαιρο. Στη ζωή είναι αλλιώς. Έτσι, η καλύτερη άμυνα όταν είσαι ένοχος είναι σιωπή, ήσυχα. Μην προκαλείς, και το λέω και για αυτούς που γράφουν πολλά. Βλέπω και στο Facebook, το λέω αυτό, διάφορους απατεώνες, γιατί είναι απατεώνες κανονικοί, έτσι τους ξέρουμε στον πύργο, να κάνουν εισαγγελέα. Έναν από αυτούς δεν πήγαν τον δικάσω, γιατί είχε κλέψει κάποιο ένα νομικό πρόσωπο. Είχε κλέψει. Είχε κλέψει, όπως τα λέω. Και δεν πήγα γιατί είχα κάτι, δεν ήρθα, δεν πρόλαβα να πάω κτλ. Και βγαίνει και κάνει τώρα την εισαγγελέα. Άσε που λέει, είναι κανένα 4-5 που λένε ότι είναι πτυχιούχοι, ότι είναι οικονομολόγοι και κάνουν και ότι είναι ο Galbraith και στα οικονομικά. Χωρίς πτυχίο οικονομολόγου πήγαν, περάσαν μια φορά έξω από την ΑΣΟΕ και πήραν πτυχίο. Και είναι αυτοί γνωστοί που γράφουν κάθε μέρα. Αλλά τι να ασχοληθείς, το λέω για αυτούς που κάθονται καμιά φορά και τους ακούνε. Και πάνε κάποιοι
ελαφρώ μια άλλη πίσω, ας πούμε, και ένα τη σωστό στρατό. Αυτός είναι απατεώνας. Όταν σου λέει ένα ψέμα, εις γνώση του για να σε εξαπατήσει, λέγεται απατεώνας. Διάφοροι ποινικοί, και αυτοί όλοι, δες όμως ταυτίζονται. Αυτό το περίεργο. Πίσω από αυτούς, άνθρωποι οι οποίοι το παίζουν επαγγελματίες σε ενημέρωση στο διαδίκτυο, με site χωρίς αφημί, χωρίς άδεια, χωρίς ένα δημοσιογράφοι και να βρίζουν καθημερινά, να ρυπαίνουν με τη βομολογία τους και την αρρωστημένη τους φαντασία το χώρο. Όταν είσαι με τέτοιους, εσύ τι είσαι? Γιατί σήμερα τους είδαμε αγκαλιά και σε ένα δικαστήριο αυτούς. Μαζί. Η Παρθένα με το ληστή, λέμε. Τι θέλουν μαζί αυτοί? Δηλαδή αυτό είναι το ζήτημα. Έτσι, στον πύργο υπάρχει μια ρυπαρή κατάσταση από το παρελθόν. Τοξική. Τοξική, η οποία αντιστέκεται με μεθόδους γκεμπελίστικους. Γκέμπελς κανονική. Λέγε ψέμα, κάτι θα μείνει όλη τη μέρα. Δεν κάνουν άλλη δουλειά. Μια πρόταση είπα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φέρατε μια πρόταση δημιουργική. Λέτε το νοσοκομείο, ό,τι γίνεται, εμείς παίρνουμε πρωτοβουλία. Πήραν μια πρωτοβουλία δημιουργική, τους το στερεί κανένας αυτό για την πόλη. Είμαι μόνο να υπονομεύουν και το 1.400 υπονόμευση πήγαν. Τώρα να δείτε για τα LED τι λένε, για το φωτισμό της πόλης. Χτες περάσαμε ενεργειακές κοινότητες, έτσι, μεγάλο θέμα. Κάνουμε ό,τι κάνουν 60 δήμοι στη χώρα που μέσω σύμβασης ενεργειακής απόδοσης θα βάλουν LED. Στον πύργο της Ηλίας, άλλο θέμα που σας έχουν στον πύργο της Ηλίας, ναι, είναι κάποτε, ξέρεις, όταν το τρένο πρωτοπέρασε στη Θεσσαλία, οι άνθρωποι δεν ήξεραν τι τρένο, το φοβόντουσαν, πήγαν και του έριξαν σανό να φάει. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και εδώ. Οι άνθρωποι που είναι έξω από κάθε νομικό πολιτισμό και κάθε συγχρονισμό με τους νέους νόμους, μα μου λένε νόμους του 2000, που έχουν ξεπεραστεί, δεν υπάρχουν. Τους έχω πιάσει αδιάβαστος 100 φορές. Όλα αυτά που λέγανε το 1.400 ήταν αερολογίες, φλιναφήματα. Κατέρευσαν σε όλα τα δικαστήρια που τους πήγαμε εμείς. Για να πω και το τελευταίο λοιπόν, γιατί πες για φως, η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης τι λέει? Ό,τι έχουν κάνει 40 δήμοι, 5 περιφέρειες και τώρα το κάνουν άλλοι 20 δήμοι. Δεν έχω τα λεφτά 10-12 εκατομμύρια που κάνει το έργο να το φτιάξω, έτσι. Δεν έχω τα λεφτά ούτε 6 εκατομμύρια να πάρω τους λαμπτήρες και τις βάσεις και τα μπράτσα που λέμε. Δεν τα έχω. Αν πάρω δάνειο με 6 εκατομμύρια θα μου φτάσει 10. Και επίσης δεν έχω την εγγύηση τη 12χρονη και τη συντήρηση. Γιατί? Υπάρχουν δύο λύσεις. Ή κάνει σύμβαση ενεργειακής απόδοσης, αυτό είναι, ή κάνει, λέει, κάνουμε προμήθεια, το κάνουμε αυτεπιστασία. Διάφοροι ανόητοι, οι οποίοι ξέρουν τι σημαίνει αυτεπιστασία. Δηλαδή, με τρεις ηλεκτρολόγους που έχω και ένα καλαθοφόρο, το οποίο δεν προλαβαίνει να μου αλλάξει τις καμένες λάμπες τώρα, και κάνω τρεις εργολαβίες το χρόνο για να συντηρώ το σύστημα και πληρώνω εξ αυτού 130.000 το χρόνο, σαν δήμος, έρχονται αυτοί οι ανόητοι προβοκάτορες. Που ξέρουν ότι αυτό δεν γίνεται, να κάνουμε, λέει, αυτεπιστασία. Δηλαδή, να πάει να αγοράσεις 5-6 εκατομμύρια το υλικό, να βάλεις αυτούς 2-3 σε 10 χρόνια σου βάλεις λάμπες, έτσι, για να κερδίσεις τι, με το δάνειο θα έχεις φτάσει 10 εκατομμύρια, με την απώλεια που θα έχεις στα 10 χρόνια να σου βάλουν τις λάμπες αυτοί, να σου κάνουν την αντικατάσταση, συν στα 10 χρόνια πόσα θες, για να, στα 12 χρόνια συντήρηση. Πόσο θα σε φτάσει, 1,5 εκατομμύριο η συντήρηση, αλλά έχει κερδίσει. Το καταλαβαίνετε, ούτε στέκει ούτε μαθηματικά ούτε πουθενά. Σύμβαση ενεργειακής απόδοσης σημαίνει ότι κάνεις ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό ηλεκτρονικό. Έχω τη μελέτη και λες, εγώ έχω 19.000 έχουμε στον πύργο σώματα και θέλω, λες τι θες να κάνεις, βάζεις τις προδιαγραφές, λένε, η ανοησία έχει χτυπήσει τα βάνια. Λέει, θα φέρω να βάλουν Κινέζικα. Μα στην αγορά υπάρχουν προδιαγραφές. Δεν υπάρχει εθνικιστική εμπάθεια. Είναι γερμανικό, είναι ισπανικό, είναι πολωνέζικο. Βάζεις τις προδιαγραφές. Τις έχει το προϊόν. Αυτό θες. Αλλά το μυαλό του στο σκοτεινό, πού να πάει σε αυτά. Βάζεις λοιπόν και έρχονται. Και έρχονται διάφοροι όμιλοι, δεν είναι και πολλοί, 6-7 είναι, οι οποίοι τους λένε, εγώ στο φτιάχνω εγώ το έργο. Βάζω όλα τα χρήματα. Θέλω να με πληρώσει σε 12 χρόνια. Πού θα βρω εγώ τα χρήματα? Λέω, εκεί που πληρώνουν οι δημότες τα τέλη για το φως και τώρα πληρώνω 1.200 μέχρι πέρσι, 2 εκατομμύρια θα είναι φέτος, προσέξτε,
Με τα LED θα έχω μείον 70% κατανάλωση ενέργειας, άρα μείον 70% και κόστος. Κόστος, ναι. Ναι. Περίπου. Έτσι. Θα σου πω πώς γίνει. Έχω μείον 70% κατανάλωση ενέργειας. Είναι τρομερό το κέρδος. Λέω στη ΔΕΗ. Απορροφά την αύξηση. Λέω στη ΔΕΗ. Εισπράττει τα τέλη. Τα βάζεις σε ένα λογαριασμό που εγώ τον κοινώ, το λογαριασμό. Από αυτά το 80% το δίνω στο φορέα που μου έκανε το έργο και το 20% κρατάω, έχω έσοδα από τον πρώτο χρόνο. Ο φορέας μου δίνει εγγύηση για τα 12 χρόνια. 12 χρόνια. Και μετά το έργο το λειτουργώ εγώ. Αυτό το έχει κάνει. Μόνο η Αθήνα πήρε 45 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, η Λάρισα, το Ηράκλειο, η Καλαμάτα, η Σέρες, το μεγάλος δήμος, έτσι, ο Βόλος. Και πάμε, η Γαστούνη, η Μεσίνη, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, η Πύρου, Κεντρικής Μακεδονίας. Έχει περάσει 50 φορές το ελεκτικό συνέδριο, το οποίο είναι το ανώτατο δικαστικό όργανο που κρίνει το συμφέρον για το δημόσιο. Δεν το κρίνει ούτε ο Μπακάλης, ούτε ο Μανάβης, ούτε εγώ γιατρός. Το κρίνει ένα όργανο αρμόδιο. Ακριβώς τον ίδιο βηματισμό κάνει. Και έρχονται τα σαΐνια αυτά, τα οποία λένε τι, λένε να γίνει, να μην γίνει. Και τους λέμε τι να γίνει, όχι να μην γίνει. Διότι δεν είπανε και προχτές, έχουν φεύγει το εξής τώρα. Ξέρεις, μην κοιτάς τα μαλλιά από τα 2-3 συνδυασμοί. Είμαστε 9 στον Πύργο και σε όλη την Ελλάδα ήταν πολύ συνδυασμοί. Κανένας δήμαρχος δεν έχει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτοί τη λέει, α, μαζευόμαστε, είμαστε περισσότεροι, ό,τι ψηφίζουμε είναι σωστό. Και τους λέμε, ρε Χριστιανοί, δεν είστε εδώ ούτε βουλή, ούτε. Δεν είστε, είναι τρέλα αυτό που λέτε. Δηλαδή, τόσο πρωτογονισμός, δεν υπάρχει πουθενά. Τι είστε περισσότεροι, και αν είστε περισσότεροι, δεν υπάρχει κανονισμός, δεν υπάρχουν νόμοι. Ο νόμος λέει σαφέστατα ότι αυτή τη σύμβαση την κάνει η Οικονομική Επιτροπή. Όχι το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, εμείς αποφασίζουμε έτσι. Μα δεν έχει αρμονία. Δεν πειράζει, εμείς το κάνουμε. Και ένα βράδυ είχαν μαζευτεί. Εγώ δεν πήγα. Ότι να νομιμοποιήσω τη γελιότητα, το καφενείο. Σεβασμός, στοιχειωδός. Λαϊκισμός, δεν λαϊκισμός. Οχλοκρατία. Και είναι και πολλοί δικηγόροι από αυτούς. Οι οποίοι αγνοούν παντελώς. Και τους είπα ένα βράδυ, εσείς τελικά πληρώνεστε να κλείνει τον κόσμο φυλακή. Γιατί αν δικηγορείτε έτσι, με τέτοια άγνοια νόμων, έχετε κλείσει κόσμο και κόσμο έξω κορυδαλό τουλάχιστον. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε σε αυτό έτσι. Δεν μας επηρεάζουν αυτά που λένε. Είναι άσφαλα πειρά. Για τις εντυπώσεις θέλω να πω πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο. Για να κάνουν εντυπώσεις προσφεύγουν σε τέτοιες τακτικές. Ανεπάρκεια διατύπωση πολιτικού λόγου, αδιαφορία να εργαστούν για την πόλη. Το έδειξαν όταν ήταν σε θέση ευθύνης. Πολλοί από αυτούς ήταν σε θέση ευθύνης παλιά. Και ας πω, δεν είναι όλη η αντιπολίτευση έτσι. Δηλαδή, ας πούμε ο κύριος Νικολούτσος, έτσι, ο κύριος Καράμπερας. Εντάξει, έχουν μια άλλη στάση τα πράγματα. Πιο δημιουργική, πιο λογική. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα η οποία το λαϊκισμό, το σκοταδισμό, τα τερατώδη ψέματα και τα μυθέματα τα έχουν κάνει καθημερινότητα. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Δεύτερον, είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα και να κάνουν ζημιά. Σας είπα, συναγελάζονται και αγκαλιάζονται με όλο αυτόν τον υπόκοσμο τον επικοινωνιακό που έχει εισρεύσει στην πόλη του Πύργου να βγάλει μεροκάματο. Γιατί αυτό κάνουν. Δεν είναι δημοσιογράφοι, δεν έχουν καμία άδεια και βρίζουν όλη τη μέρα και είναι στο περιθώριο. Και έχουν επιλέξει μια συγκεκριμένη παράταξη στον Πύργο να την υιοθετήσουν. Προφανώς είναι η παράταξη που έχει τα 50. Εντάξει. Χήμαρος όπως πάντα. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία. Μπήκαμε λοιπόν στο προεκλογικό 2023. Εσείς είναι γεγονός ότι θα είστε πάλι υποψήφιος δήμαρχος. Έχετε φτιάξει την παραταξή σας, την οργάνωση δεν την έχετε φτιάξει, την προχωράτε. Κύριος Μπέρτσος σήμερα ανακοίνωσε και όνομα παράταξης που σημαίνει ότι θα είναι απέναντί σας. Θεωρητικά και κύριος Κανής θα είναι απέναντί σας. Μας είπατε τα έργα σας, μας είπατε τι έχετε κάνει. Κανή, νομίζω ότι όπως είναι, θα είναι απέναντί μου. Διότι άμα αντιρρεπριζορίζεσαι και είσαι μόνο απέναντι σε έναν, θα χάσει σίγουρα. Πρέπει, αν έχεις πιθανότητες να κερδίσεις, πρέπει να κάνεις την πορεία σου. Κατάλαβες, δηλαδή είναι λάθος. Σωστά το λες εσύ, διότι όλοι πολιτεύονται έτσι. Είναι λάθος αυτό. Διότι η κοινωνία είναι γύρω-γύρω. Εάν εσύ πηγαίνεις κόντρα σε έναν μόνο, θα χάσεις τους άλλους.
Δηλαδή, είναι, δηλαδή κατεβαίνουν κάποιοι για να χάσω εγώ, ας πούμε, ή για να κερδίσουν αυτοί και να πούνε στην κοινωνία γιατί θέλουν να κερδίσουν αυτοί. Πρέπει να πούνε στον κόσμο τι έχουν να προτείνουν αυτοί, γιατί θέλουν να προτείνουν αυτοί, να κερδίσουν αυτοί και τι θα απολογηθούν. Διότι δεν μπαίνουν στο γήπεδο πρώτη φορά και γιατί δεν έπαιζαν καλά τις προηγούμενες φορές. Να την πρώτη κριτική. Οι πράξεις χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους, όχι τα λόγια. Όλοι αυτοί έχουν αφήσει αποτυπώματα. Θα απολογηθούν γι' αυτό. Και αν λοιπόν πηγαίνουν σε τη λογική της μονομέτωπης σύγκρουσης, θα τους καλέσω εγώ να απολογηθούν. Γιατί έκανες κοινό τότε, έκανες το άλλο. Γιατί είστε στα δικαστήρια, κύριε εσείς, ολοκακουργήματα η θητεία σας, που είστε ικανοί, δεν ξέρατε τους νόμους, βάζατε το μέλι στο δάχτυλο. Πώς πλουτίσατε όλοι μετά την απομάκρυνση από το Δημαρχείο. Απλά πράγματα. Ή κάποιοι άλλοι, εσείς, γιατί αλλάζετε συνέχεια παρατάξεις, ας πούμε. Πότε από εδώ με το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας, πότε με το χρήσμα του ΣΥΡΙΖΑ, φεύγω από εδώ, φεύγω από εκεί, συγκρούμε με όλους. Υπάρχει πηξίδα δηλαδή ή είμαστε ανεμόμυλοι, γενικώς λέω. Μπαίνουν τα ερωτήματα αυτά για όλους. Και τι έχεις να προτείνεις συγκεκριμένο, τι θέση παίρνεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα και προκλήσεις και προβλήματα του κόσμου. Όχι θεωρητικολογίες. Όχι ανακύκλωση του τίποτα με κέντρο πουθενά, ούτε ωραίες εκθεσούλες. Συγκεκριμένα, επί του να θέσει το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων. Αυτό απαιτεί ο κόσμος και εμείς είμαστε συγκεκριμένοι. Παίρνουμε αποφάσεις, κάνουμε παρεμβάσεις. Διεκδικούμε, έχουμε καλές σχέσεις με όλους τους θεσμούς και με την περιφέρεια και με την κυβέρνηση, αλλά κάνουμε και συγκρούσεις για τα μεγάλα μας θέματα. Υπήρξε άλλο που έκανε συγκεντρώσεις όπως κάναμε εμείς στο Βουπράσιο που κατεβάσαμε από τον πύργο κόσμο για τον δρόμο. Υπήρξε άλλο που έκλεισε το δρόμο στο Επιτάλιο για να μην γίνει το hot spot και το καταφέραμε. Πείτε μου, άλλη δημοτική αρχή που κατέβηκε στον δρόμο, έτσι υπάρχει. Να μου πείτε στην Ηλία, στον δρόμο υπάρχει. Όχι. Όχι, αυτό. Εκεί είναι η διαφορά μας. Η διαφορά μας είναι ότι είμαστε μαχητικοί, ότι λέμε τεκμηριωμένα πράγματα γιατί ξέρουμε. Και εν πάση περιπτώσει, θα πω αυτό που είχε πει κάποιος μεγάλος: ας τα σκυλιά να γαυγίζουν, ούτε πέτρα με τους πετάς, προχωρά στο δρόμο σου. Αυτό κάνουμε. Γιατί είναι κάποιοι που τελικά μόνο θόρυβο μπορεί να κάνουν, έτσι, οι ασυναρτησίες τους, οι βαβέλ που έχουν, η πολύ χαμηλή ηθική των λόγων τους. Και όλα αυτά μπορεί να είναι ευχάριστο αντικείμενο σε μια πολύ μικρή παρέα την οποία την έχουν υιοθετήσει από ό,τι φάνηκε και στα δικαστήρια σήμερα. Υπήρχε κάποιος λόγος εκεί, αγκαλιά όλοι. Άρα, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Άρα, σιγά σιγά ξεδιπλώνεται, πέφτουν οι μάσκες, ξεδιπλώνεται όλο το σενάριο. Γι' αυτό λοιπόν, πέρα από τη μια πλευρά, έχουμε κάνει φοβερό έργο. Απ' την άλλη, ως πρόσωπα, μα ξέρει ο κόσμος ποιος είναι. Δεν χρειαζόμαστε συστάσεις εμείς από διάφορους λασπολόγους, υπόγειους, έτσι, ασπάλακες, δεν χρειαζόμαστε. Με ξέρουν, έχω δουλέψει με γιατρός, έχω δουλέψει αγροτικός γιατρός, είμαστε στα νοσοκομεία, ήμουνα παντού, με ξέρουν ότι πάντα ήμουνα υπέρ της ιατρικής, τη λογική να έχει κέντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, ιατρική για την κοινωνία, δίπλα στον αθλητισμό. Τώρα με χρειάζεται ο Πανελλιακός, πηγαίνω. Γιατί είναι 50 ευρώ για την ομάδα. Αύριο θα πάω σε κάποια άλλη ομάδα. Δεν είναι δωρεάν αυτό. Είσαι 2 ώρες εκεί στο γήπεδο. Είσαι γιατρός. Δηλαδή, υποψιάζομαι ότι κάποιοι γελοί, τα λέω αυτά γιατί πρέπει να λέμε τις κατάλληλες λέξεις, μπορεί να πούνε, μήπως έγινα γιατρός, ρε παιδιά, για να κάνω μικροπολιτική. Λέω, ξέρω. Η ανοησία πια και η απελπισία των επιχειρημάτων που έχουν τους οδηγεί σε σκέψεις εντελώς διαταραγμένες. Λοιπόν, το λέω αυτό για τους ανθρώπους που με ξέρουν, γνωριζόμαστε από τα νοσοκομεία και τώρα από το νοσοκομείο πηγαίνω γιατί μου αρέσει να είμαι στο νοσοκομείο. Η ιατρική δεν είναι επάγγελμα, να ξέρετε. Είναι πάθος. Αν δεν το έχεις, δεν κάνεις γιατρός. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Εάν δεν πιστεύεις στην ιατρική, δεν κάνεις γιατρός. Η ιατρική δεν είναι επάγγελμα. Το επαναλαμβάνω, κάποτε στην αρχαιότητα ήταν αξίωμα. Έτσι, δεν θέλω να πω κάτι άλλο για τα άλλα πτυχία. Λέω ότι είναι γιατρός. Έτσι. Αυτό λοιπόν, αυτή την αξία κάποιοι δεν μπορούν να την επηρεάσουν. Στα μέτρα τους δεν μπορώ να είμαι εγώ. Ούτε μπορούν αυτοί οι λίγοι συγκεκριμένοι.
Θεωρώ ότι είμαι ένας μέσος άνθρωπος. Αλλά αυτή είναι πολύ μικρή και χαμηλή σε πολιτικό και ηθικό ανάστημα. Αυτοί οι λασπίτες όλοι που μαζεύονται όπως ήταν σήμερα στα δικαστήρια. Έτσι. Βγαίστε έτσι, παιδιά, στο προσκήνιο να καταλαβαίνει ο κόσμος ποιοι είναι με ποιους. Και να πάρετε διαπιστευτήρια ότι είστε οι μοναδικοί στον χώρο της αφιλειότητας, της συκοφαντίας, του ψεύδους και ενός αμαρτωλού παρελθόντος, το οποίο ερευνάται πλέον όχι ως κατηγορούμενοι απλοί, γιατί υπάρχουν πλέον, έχουν ασκηθεί διώξεις, είναι υπόδικοι. Πολλοί από αυτούς είναι υπόδικοι. Υπόδικο σημαίνει ότι πας για ακροατήριο, για κακουργήμα. Αυτό σημαίνει. Λοιπόν, αν κάποιοι θέλουν, ας βγουν να πούν μετά την ανακοίνωση ποιοι είναι οι υπόδικοι. Υπόδικοι συγκεκριμένης παράταξης υπάρχουν μόνο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτοί οι οποίοι κάνουν πολύ φασαρία. Αυτοί οι οποίοι παριστάνουν, διαρριγνύουν τα ηματιά τους ως φαρισαίοι που είναι παρφαρισαϊσμός πολλής. Έτσι. Και υποκριτισμός και υποκρισία. Με αυτούς λοιπόν εμείς ξεπερνάμε, φεύγουμε, προβάλλουμε το έργο μας, τις θέσεις μας, την εξωστρέφεια. Είμαστε το πρώτο συμβούλιο που έβαλε ζωντανή μετάδοση. Έχετε ζωντανή μετάδοση στο Θεμαλιά? Έχουμε, ναι. Από πού, από live stream? Live stream. Έτσι, εμείς το κάναμε, ο Πύργος το ξεκίνησε. Βάλαμε live stream και τηλεόραση. Εμείς το ξεκινήσαμε, αυτά τα βήματα που κάνουμε. Εμείς στον Πύργο βρήκαμε, όταν πήγαμε εκεί, δύο δικηγόρους να παίρνουν όλες τις υποθέσεις. 40 δεν παίρνουμε. Βρήκαμε δύο εργολάβους. Το ίδιο έκαναν όλοι οι προηγούμενοι. Με δύο δικηγόρους και δύο εργολάβους. Αυτό ήταν υπεράνω υποψία, εντάξει. Δεν νομίζω κανείς να σκέφτεται κάτι γιατί είχαν μόνο δύο εργολάβους. Α, δεν είναι αυτό, είναι απλό θέμα. Εμείς δίνουμε όποιος έρχεται και μπορεί, δίνουμε έργο. Και το 95% των αφημί που δίνουμε προμήθειες και έργα είναι τοπικά. Είναι πύργο σχεδόν. Δίνουμε και στην περιφέρεια που υπάρχει. Και κάτι τελευταίο. Ακούγονται πολλές ελαφρότητες για το τι σημαίνει ανάθεση. Ανάθεση μπορεί να δώσει μέχρι το 10% του τεχνικού σου προγράμματος. Δεν μπορεί να κάνεις ό,τι θες. Υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι ελέγχουν τις πράξεις. Υπάρχει αποκεντρωμένη ο συντονιστής που ελέγχει την νομιμότητα. Υπάρχει το ελεκτικό συνέδριο που ελέγχει την προστασία δημοσίου συμφέροντος. Δεν είναι καφενείο όπως είναι το μυαλό κάποιων η διοίκηση. Μην προσπαθείτε κάποιοι να αναλύσετε με βάση την ανεπάρκεια ή την κακοήθεια που έχετε στο κεφάλι σας τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι τόσο απλά. Και λέω λίγους, δεν λέω για εσάς που παρασύρεστε. Λέω για τους άλλους που κατευθύνουν τα πράγματα εκεί. Βέβαια αυτοί ξέρουν από την εποχή τους ότι δεν κάναν κάτι χωρίς να κερδίσουν. Άρα σου λέει όλοι έτσι είναι. Δεν είναι όλοι έτσι. Ποτέ δεν ήταν όλοι το ίδιο. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Και δεν μπορούν να το χωνέψουν. Δεν είμαστε το ίδιο. Αν θέλουν να αποδείξουν κάτι, προκαλώ να μας πούνε το πόθεν έσχες, τη φορολογική τους δήλωση και να μας δικαιολογήσουν το τεκμήριο διαβίωσης. Τις βίλες, τα πολλά σπίτια, τα ακριβά αυτοκίνητα και τη φορολογική τους δήλωση. Όχι τα πολλά λεφτά του πεντοχίλιαρου που κάνουν κάποιοι. Γιατί υπάρχουν και κλέφτες, φοροκλέφτες. 5.000 εισόδημα. Αλλά έχουμε σπίτια, βίλες, ακριβά αυτοκίνητα. Ζούμε προβάλλοντας το ρολόι μας των 5.000 ευρώ και την καπαρτίνα μας που κάνει 5.000 ευρώ. Αυτά να τα βλέπει ο πεινασμένος πολίτης, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δήθεν αγωνιούν για την τιμιότητα. Έτσι. Για να μην πέφτουν σε τραγικά λάθη και επιλογές, όπως έχει συμβεί ιδιαίτερα στην πόλη του Πύργου τις προηγούμενες δεκαετίες και κράτησαν την πόλη πολύ χαμηλά. Γιατί είμαστε στην Αμαλιάδα και λέω πάντα το παράδειγμα. Στο ίδιο πολιτικό περιβάλλον, στο ίδιο νομαρχιακό περιβάλλον, στο ίδιο περιφερειακό περιβάλλον, δύο πόλεις. Η Αμαλιάδα την προηγούμενη 20ετία κέρδισε πάρα πολλά. Ο Πύργος γιατί έμεινε πίσω? Μια ήταν διαφορά. Ήταν διαφορετικό δημοτικό περιβάλλον. Άρα οι δημοτικές αρχές των προηγούμενων δεκαετιών στον Πύργο μεγάλες ευθύνες. Για να τελειώνουμε κάπου, να μιλήσουμε ψυχρή λογική. Τι να μας πούν λοιπόν? Ότι έρχονται πάλι να σώσουν? Μια φορά περνάει από τη στάση το τρένο. Δεν ξαναγυρίζει. Πέρασε, όσοι μπήκανε, μπήκανε. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Δήμαρχο Πύργου για αυτή την χυμαρόδο συνέντευξη που μας έδωσε σήμερα στα γραφεία του Ηλίδα Κάμπος και τον περιμένουμε πάλι να έρθει. Και εγώ ευχαριστώ γιατί η δημοσιότητα, ξέρεις, είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Και εμείς δεν φοβόμαστε ποτέ τη δημοσιότητα. Έχουμε μια τεσσαρκόνια επιθετική δημοσιοποίηση των πάντων, έτσι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται. Φτάνουν υποκριτές,
Οι Φαρισαίοι, οι Σουίτες, γέμισε ο τόπος. Πρέπει να μιλήσουμε ευθέως την αλήθεια όλοι μαζί για να βελτιώσουμε τα πράγματα.